Αίτημα αναβολής με την έναρξη της δίκης υπέβαλε η πλευρά του Νίκου Μιχαλολιάκου στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, όπου εκδικάζεται υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Ο άλλοτε αρχηγός του κόμματος δεν παρίσταται στη δίκη, με το συνήγορο υπεράσπισής του να αναφέρει πως ο Νίκος Μιχαλολιάκος απουσιάζει για λόγους υγείας, καθώς είχε νοσηλευτεί με COVID-19 επί 2 μήνες στην εντατική και πλέον βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Πολιτικός κρατούμενος, δήλωσε ο Γιάννης Λαγός, όταν η πρόεδρος εκφώνησε το όνομά του. Ο Γιάννης Λαγός είναι ο μόνος από τα πολιτικά στελέχη της Χρυσής Αυγής με ενεργό ακόμα δράση, καθώς είναι στην Ευρωβουλή με διαδικασία παύσης όσο εκτείει την ποινή του. Από τους 56 συνολικά κατηγορούμενους, ένας έχει αποβιώσει και ένας παραιτήθηκε από την έφεση. Οπότε ο συνολικός αριθμός των κατηγορουμένων που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό είναι 54, με τους 50 να δικάζονται ξανά για εγκληματική οργάνωση. Μόλις 16 έδωσαν το παρόν στη δικαστική αίθουσα. 5 κατηγορούμενοι δεν είχαν δικηγόρο και κάποιοι εξ αυτών ζήτησαν από το δικαστήριο να τους διορίσει συνήγορο. Έκρινε ενόχους για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. 50 από αυτούς. Από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστήριο, συλλογικότητες και εκπρόσωποι φορέων διατύπωναν την άποψή τους φωνάζοντας συνθήματα για καταδίκη και σε δεύτερο βαθμό των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Πρώτοι μάρτυρες κατηγορητηρίου είναι οι γονείς του Παύλου Φίσα, Παναγιώτης και Μάγδα, οι οποίοι θα δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, με τη Μάγδα Φίσα μπαίνοντας στο δικαστήριο να δηλώνει ότι βιώνει ξανά τα ίδια συναισθήματα με την πρωτόδικη διαδικασία. Μια σημαντική μέρα πάλι σήμερα. Ναι, 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 σημαντική. Τα ίδια συναισθήματα με τότε και τώρα. Προχωράμε. Το ίδιο αποτέλεσμα. Την ίδια καταδίκη.